για το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης, αν αυτό το κόστος των 86 δις που ανέφερα είναι πραγματικό κόστος. Κοιτάξτε, εγώ έκανα μία ήπια προσέγγιση και είπα ότι τα 86 δισεκατομμύρια είναι μία προσέγγιση του κόστους, είναι το τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο αυτό καθ' αυτό δεν ήταν επιθυμητό από κανένα. Κανείς δεν ήθελε να υπογράψουμε τρίτο μνημόνιο, νομίζω. Άρα λοιπόν το ότι οδηγηθήκαμε σε τρίτο μνημόνιο, το ότι οδηγηθήκαμε σε περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, σε μεγάλη εκροή καταθέσεων, αυτό είναι ένα κόστος. Είναι σημαντικό κόστος. Τώρα, θα σας πω τώρα, εάν επιθυμείτε να συνδέσετε αυτό με κόστος πραγματικό, δηλαδή μείωση της περιουσίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αυτό προκύπτει. Εάν πάρετε την ανάλυση βιωσιμότητας που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το τέλος του 2014 και τη συγκρίνετε με την ανάλυση βιωσιμότητας που έκανε τον Ιούλιο του 2015, θα δείτε ότι οι δύο καμπύλες απέχουν 30% του ΑΕΠ. Εάν προσθέσετε σε αυτό και το κόστος ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, για να μην σας πω το υπόλοιπο κόστος του ιδιωτικού τομέα, προκύπτει σαφώς ότι το πρώτο εξάμηνο του 2015 είχε ένα σοβαρό κόστος. Βεβαίως, δεν λέω ότι αυτό το κόστος είναι μόνιμο. Μπορεί σιγά σιγά να μειωθεί, ακολουθώντας τη σωστή πολιτική. Αυτή, για παράδειγμα, που γίνεται τώρα, θεωρώ ότι είναι μια πολιτική επιστροφής στην κανονικότητα.